Αρχηγέ, και πάλι κοντά σας. Ναι, καλησπέρα σας. Θέλω να διευκρινίσω μερικά πράγματα. Πρώτον, να αρχίσω από την ψευδολογία Πάγκαλου. Ουδέποτε ο κύριος Σινίτης παρουσία εμού μετά την έκβαση χρησιμοποίησε προσωπικούς χαρακτηρισμούς. Το μόνο που είπε, μα κύριε Λιμπέρη, λέει, τι ένοπλες δυνάμεις είναι αυτές. Και του είπα ότι οι ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες. Το ότι βγήκανε πέντε ξένοι βατραχάνθρωποι σε ένα νησί δεν υποβαθμίζει την ετοιμότητα, την ικανότητα των ενόπλων δυνάμεων. Και σας λέω ειλικρινά ότι αν δινόταν το πυρ θα γινόταν σκόνη εκεί. Και όταν με ρώτησε τι προτείνεται, του είπα, να χτυπήσουμε με τα πυροβόλα. Δεν το δέχτηκε. Να χτυπήσουμε με τα αεροπλάνα. Δεν το δέχτηκε. Συνεπώς, δεν βγήκαν στα ίμια. Γιατί? Διότι η εντολή που εισέπραξα από τον κύριο Αρσένη, παρουσία του κυρίου Κουρού και όλων των αρχηγών, ήταν, αρχηγέ, θα βγάλει άγημα εκεί που είναι η σημαία. Και βγήκε άγημα του ναυτικού και όχι του στρατού, όχι διότι το παίζαμε ναυτικά που ο προηγούμενος κύριος Σπυρίδων, αλλά διότι το ναυτικό ήταν αμέσως έτοιμο να βγάλει άγημα βατραχανθρώπων εκείνη τη στιγμή. Από τις 1 η ώρα το βράδυ ο τουρκικός στόλος είχε στοχοποιηθεί. Η εντολή προσβολής, γιατί μιλάμε για εχθρική ενέργεια, θερμό επεισόδιο και φθενός πόλεμος, είναι πολιτική απόφαση. Η κρίση, στην κρίση ο Αγιεθά, δεν είναι όπως τον πόλεμο αντιστράτους που κάνει ό,τι θέλει. Την ευθύνη την έχει πολιτική και αλλήμωνα αν δεν την είχε. Αυτό που λέει ο κύριος Σιμίτης, τον διαψεύδω κατηγορηματικά, ότι μου έδωσε εντολή στο δεύτερο νησί. Καταρχήν δεν ήξερε ότι υπάρχουν δύο νησιά. Δεν ήξερε τι σημαίνει κανόνες εμπλοκής. Ήτανε το μυαλό του στις προγραμματικές δηλώσεις. Αυτά όλα είναι επινοήματα. Η εντολή που εδώ, την παρουσία του κυρίου Κουρή και του κυρίου Αρσένη, αρχηγέ, εκεί που υπάρχει σημαία, εκεί θα βγει το άγημα. Και μιλάμε τώρα για μια πολιτική ηγεσία, το μέρος εκείνο που ήταν πολύ πιο έμπειρο και γνώστης. Ιδίως ο κύριος Κουρής. Μάλιστα, όταν έβγαλαμε τους βατραχανθρώπους, πήρα δεύτερη εντολή που μου λέει, αρχηγέ, φέρ τους πίσω νύχτα για να μην τους δούνε την ημέρα. Υπάρχει δηλαδή επιβεβαίωση και επιμονή. Άρα λοιπόν, αρνούμε εγώ να τους αφαιρέσω το άγημα ο Πάγκελο. Σημαία χωρίς άγημα μένει απροστάτευτη. Εν συνεχεία λοιπόν βάλαμε την περιπολία, μιλάμε για 5 πλοία, σε μια περίμετρο πολύ μικρή. Και διατάσσω από τις 29 του μηνός να είναι σε ετοιμότητα τα δύο ελικόπτερα με τις ειδικές δυνάμεις, ώστε αν αλλάξει η πολιτική εντολή να πάνε εκεί και στέρνω το ελικόπτερο. Άρα λάβατε ρητή εντολή να μην πάτε στη μία. Αυτό είναι σημαντικό τώρα. Άρα λοιπόν, άρα λοιπόν η εντολή από την πολιτική ηγεσία ήταν πήγαινε μόνο εκεί πέρα που υπάρχει ελληνική σημαία. Δηλαδή στην ανατολική ίμια, όχι και στη δυτική. Όχι στη δυτική. Και φαντάζομαι ότι η πολιτική ηγεσία το έκανε αυτό, εκτιμώ, δεν μου το είπε. Επειδή είναι μια κρίση και η κρίση είναι σαν να πω, φουσκώνει, ξεφουσκώνει, ανάλογα κινείται κανείς. Όμως εγώ έδωσα, όπως είπε και ο κ. Αντωνιάδης, ότι είμαι λίγο έτσι ανεξάρτητος, κανόνες εμπλοκής. Εάν δηλαδή τους είχαν εντοπίσει οι βατραχάνθρωποι ή τα καράβια μας, θα τους χτυπούσανε. Αντιλαμβάνεστε, κύριε Καραβέλα, ότι τότε, ξέρετε, θα λέει ο κ. Σιμίτης, σας έδωσα εγώ εντολή να χτυπούσουνε, για να χαρώσανε ψυχές εκεί. Δεν μπορείς να κάνει. Άρα λοιπόν έχει δίκιο εδώ. Ο κ. Πάγκαλος τότε, για ποιο λόγο δήλωσε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Εφόσον λάβατε ρητή εντολή να μην πάτε, η όλη ευθύνη και τότε προφανώς ψεύδεται ο κύριος Πάγκαλος που λέει ότι ο κύριος Σιμίτης σας είπε ότι σου είχα πει να πάτε. Γιατί ο κύριος Πάγκαλος πίεζε εκείνο το βράδυ να πω ψέματα ότι την πήρε τη σημαία ο άνεμος το κύμα για να λήξει υπόθεση. Και αυτό δεν το διέψευσε σε κανάλια, με απεκάλυψε ψεύτε εμένα. Έρχονται όμως τώρα τα αμερικανικά αρχεία που λένε ότι μίλησε με τον Κρίστοφερ και του είπε. Έχω εγώ το έγγραφο, ακούστε κύριε Αρχηγέ, ακούστε να σας πω κάτι. Έχω το έγγραφο εδώ πέρα, πράγματι έτσι που το λέτε έχει γίνει. Έχω το έγγραφο από την Αμερική που λέει ακριβώς ότι δήλωσε Πάγκαλου στον Κρίστοφερ ότι ας τη σημαία θα την πάρει κάποια στιγμή ο αέρας.
Αυτό καταδεικνύει ότι δεν υπήρχε πολιτική ώρα. Άρα τα σημαίνα κρατήματα για τα βέλα τώρα τι συζητάς. Τον οποίο τον πιέζει. Σε εκπομπή στην τηλεόραση ο κ. Πάγκαλος είχε δηλώσει ότι τι με ενδιαφέρουν οι κανόνες εμπλοκής. Ήταν υπουργός εξωτερικών και δήλωσε ότι δεν με ενδιαφέρουν οι κανόνες εμπλοκής. Είτε από αδιαφορία, είτε κάτι λοιπόν, άλλο υπήρχε. Να προλάβουμε κάτι πριν πάμε. Αρχηγέ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν χρειαστεί, ξανά επικοινωνούμε. Να είστε καλά.